Καλημέρα κύριε Σκουρλέτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Και καλές διακοπές, αν καταλαβαίνω, γιατί φεύγετε. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. θα κάνουμε διακοπές ή πιστεύετε ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό? Το καλοκαίρι είναι θερμό αντικειμενικά, γιατί είχαμε κάψον αυτές τις μέρες, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους λόγους να είμαστε σε επαγρύπνηση και, εν πάση περιπτώσει, να μην ησυχάσουμε όσο θα θέλαμε. Και προφανώς αναφέρομαι όχι μόνο στα εθνικά ζητήματα, τα οποία έρχονται και επανέρχονται κατά καιρούς, κυρίως στα ζητήματα τα υγειονομικά που είπατε κι εσείς πριν. Και εδώ έχει να πει κανείς αρκετά, νομίζω. Τι ακριβώς όμως μπορείς να πεις, όταν για παράδειγμα πήγαμε στη χαλάρωση που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε να επανεκκινηθεί η οικονομία και ξαφνικά είδαμε να εκτινάσονται τα κρούσματα? Πρέπει να πω δε ότι επειδή ασχοληθήκαμε με την Καβάλα, η Καβάλα είναι η τρίτη κόκκινη περιοχή. Πρώτη είναι η Αττική. Η Αττική, η Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη είναι η Θεσσαλονίκη, ναι. Η τρίτη είναι η Καβάλα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτά που κάνει η πολιτεία από μεριάς της πριν εγκαλέσουμε τον κόσμο και αναφερθούμε στην ατομική του ευθύνη. Και τα δύο χρειάζονται. Θα σας πω, εγώ θα προτιμούσα αυτές τις μέρες που βλέπω τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την αστυνομία να μπαίνει μέσα στα λεωφορεία αντί να μοιράζει πρόστιμα, να μοιράζει δωρεάν μάσκες. Μάλιστα. Είναι κάτι πολύ σαφές. Δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να πιάνουμε ανθρώπους υπερήλικες, άνεργους, που ξέρουν ή δεν ξέρουν, που κατανοούν ή δεν κατανοούν, και να τους κόβουμε 150 ευρώ και να μην προηγουμένως τους έχουμε μια μάσκα δωρεάν να τους εισδώσουμε. Και δεν είναι μεγάλο το ποσό. Βλέπετε ότι μια μάσκα πουλιέται σε ένα φαρμακείο, ξέρω εγώ, 0,50 λεπτά. Περίπου. Φανταστείτε πόσες, ναι, στη χονδρική είναι, μπορεί να την βρεις 0,7, ας πούμε. Ένα πολύ μικρό ποσό. Φανταστείτε πόσες μάσκες θα μπορούσαμε δωρεάν να πάρουμε, εάν είχαμε μια γλάστρα λιγότερη από αυτός που έχει βάλει ο Δήμαρχος Αθηναίων στον περίφημο μεγάλο περίπατο, αυτές τις κακόγουστες και αγροπληρωμένες γλάστρες. Από εκεί το πήγαμε στις Ουασιγκτόνες, καταλήξαμε. Όχι, το λέω σαν ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία και μπορεί να δείξουν στον κόσμο τι πρέπει να κάνει, αλλά και όχι να τον τιμωρήσουν. Σημασία έχει να πείσουμε τον κόσμο, όπως τον πείσαμε την προηγούμενη φορά. Έτσι δεν είναι? Και να μην είμαστε βέβαια αντιφατικοί στην πολιτική μας. Έχετε δει ότι άλλα μέτρα κατά καιρούς ισχύουν στις εισόδους της χώρας στα χερσαία σύνορα, άλλα για τα τσάρτερ, άλλα για τα πλοία. Αυτά όλα πρέπει να είναι εναρμονισμένα. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, θέλω να σας βάλω μια παράμετρο, γιατί σήμερα αναλώσαμε πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής, νομίζω τουλάχιστον τη μισή, εστιάζοντας όχι μόνο στο υγειονομικό κομμάτι, το οποίο, ξαναλέω, έχει κοκκινήσει Αθήνα κτλ., αλλά στο κομμάτι οικονομίας. Γιατί φτάσαμε πια στις 2 Αυγούστου, βλέπουμε ήδη τις επιπτώσεις. Είπε ο κύριος Καφούνης του Εμπορικού Συλλόγου, 7 στις 10 επιχειρήσεις είναι κάτω. Μας είπε ο πρόεδρος των ιδιωτικών υπαλλήλων ότι, παιδιά, από το Σεπτέμβριο φούλα απολύσεις. Και με ανεργίες και τα λοιπά, ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, πώς να το πω τώρα, ενός προβλήματος που φαίνεται τελείως δυσεπίλητο. Δεν είναι καν το μπροστοβαρές πρόγραμμα που είχατε προτείνει εσείς. Έχουμε φτάσει τον Αύγουστο και φαίνεται ότι δεν τζουλάει τίποτα. Θα σας πω, εδώ αναδεικνύεται η κρισιμότητα και η ορθότητα της πρότασης που είχαμε κάνει με τη δέσμη μέτρων, αυτό που είχαμε ονομάσει «Μένουμε όρθιοι νούμερο 2», το μπροστοβαρές πρόγραμμα. Διότι αναδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή που θα μπορούσες να αξιοποιήσεις κάποια χρήματα που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην άκρη. Καταλαβαίνετε πόσο μεγαλύτερη προσπάθεια θα καταβάλουμε όταν κάποιες επιχειρήσεις κλείσουν οριστικά και όταν κάποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν, ενώ θα μπορούσαμε να τις κρατήσουμε ως ένα βαθμό στη ζωή, να περιορίσουμε δηλαδή τις επιπτώσεις της ύφεσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την λογική των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση. Διότι φαίνεται ότι με την πολιτική της, ενώ ήδη είχε προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα ύφεση, θυμόσαστε πολύ καλά, δεν θέλω να τα επαναφέρω αυτά, ότι το πρώτο τρίμηνο πριν το lockdown είχαμε την μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όλο αυτό το διάστημα, παρότι εγκαίρως δείξαμε έναν διαφορετικό δρόμο, δεν έκανε τίποτα. Παρακολουθεί. Ήμουνα πριν μια εβδομάδα σχεδόν στην Λάρισα, όπου επισκέφθηκα και τα παράλια του νομού, τον Αγιώκαμπο, την Αγιά, συνεταιρισμούς, συλλόγους που νοικιάζουν δωμάτια και τα λοιπά, εμπορικούς συλλόγους, και μου λέγανε πια ότι έχουν αρχίσει και κάνουν συσίτια για συναδέλφους τους.
Έχουμε ξαναφτάσει ως εκεί. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Κύριε Σκουρλέτη, να σας βάλουμε για μια παράμετρο που μπήκε σήμερα από τη συζήτηση. Και είναι σαφής, νομίζω, η αγωνία του κόσμου για το αν θα έχουμε με τα ευρωπαϊκά λεφτά χρηματοδότηση του εργαζόμενου που πιθανόν να χάσει τη δουλειά του ή χρηματοδότηση ενός νέου μοντέλου παραγωγικού της χώρας με μεγαλύτερες πιθανόν επιχειρήσεις ή με συμπτύξεις και συνεργασίες μικρών. Τα ευρωπαϊκά λεφτά, πιστεύετε, προς τα πού πρέπει να πάνε, στο πρόγραμμα, ας πούμε, που ακούμε για την ψηφιοποίηση, την πράσινη οικονομία ή σε μια καθημερινότητα που θα κρατήσει, να το πω έτσι, ζωντανές τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Απαιτείται ένα σχέδιο το οποίο θα προβλέπει παρεμβάσεις σε αυτό που ονομάζουμε παραγωγικό μοντέλο, αλλά που ταυτόχρονα για να στηριχθεί προϋποθέτει ότι δεν θα έχεις μία μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Άρα θα έχεις θέσεις εργασίας εν ζωή, δεν θα έχεις απολύσεις, θα υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα που ακριβώς θα στηρίζει την κατανάλωση και αυτές όλες τις αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο. Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι η κυβέρνηση μιλάει για αυτή την επιτροπή Πισαρίδη, όπου με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για ένα εκούσιο μνημόνιο χωρίς να είμαστε σε μνημόνια. Δηλαδή, η αιμονή το να ιδιωτικοποιήσεις την επικουρική ασφάλιση, το να ιδιωτικοποιήσεις τα δίκτυα ενέργειας φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, το να αποδιαρθρώσεις πλήρως τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας την πράξη τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτά όλα είναι βαριές, σκληρές μνημονιακές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες εκούσια η κυβέρνηση θέλει να υιοθετήσει μέσω αυτής της περίφημης Επιτροπής Πισαρίδη. Αν λοιπόν η υποθέσεις για την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων είναι τέτοιες σαν και αυτές που σας ανέφερα, ή από την άλλη οι ισχυρές οικονομίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για να επιδοτήσουν τα εξαγώγημα προϊόντα που έχουν και τις εξαγώγημες υπηρεσίες, θα αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα. Μάλιστα. Διάβαζα σήμερα στο Βήμα, έχει μια ενδιαφέρουσα αποτίμηση του ενός έτους της Νέας Δημοκρατίας. Αν σας ζητούσα να μας βάλετε εσείς ένα πρόσημο και αν θέλετε να κάνουμε και μερικές τάσεις, δηλαδή την αντιμετώπιση του κορονοϊού ή του προβλήματος του προσφυγικού στον Εύρο, αλλά και όχι μόνο θα έλεγα. Προσφυγικό, κορονοϊό, ναι. Ελληνοτουρκικά, όλα αυτά τα ζητήματα. Τι πρόσημο θα βάζατε σε αυτόν τον ένα χρόνο και πού θα βάζατε αν θέλετε συν και πλην, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι όλα συν ή όλα πλην. Προφανώς το πρόσημο δεν είναι ενιαίο, έχει διάφορες αποχρώσεις θα έλεγε κανείς. Αλλά από εκεί και έπειτα, για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Ενώ λοιπόν στα μέτρα που αφορούσαν τον περιορισμό των μετακινήσεων φάνηκε η κυβέρνηση ότι ορθώς άκουσε τις εισηγήσεις των ειδικών, από εκεί και πέρα δεν εκμεταλλεύτηκε όλους τους επόμενους μήνες για να φτιάξουμε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε μετά από αυτή την κρίση ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και δεν είναι ένα εμπόρευμα. Δεν μπορεί λοιπόν, έχουμε πάνω από χίλιες θέσεις μονάδας εντατικής θεραπείας. Και πιστεύετε ότι φτάνουνε? Προσωπικά δεν ξέρω αν φτάνουνε. Θα έλεγα όχι, ότι... Να σας το πω, όχι, δεν έχω γνώση πραγματική δηλαδή, γι' αυτό και δεν... Όχι, με βάση το ρεπορτάζ. Ρωτήστε λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτός ο αριθμός που είπατε μπορεί να καλύψει... Αν πρέπει να σας απαντήσω εγώ, αγαπητέ γραμματέα, με βάση το ρεπορτάζ, θα σας πω ότι και η Μαρία το ξέρει. Είχαμε πριν από δύο εβδομάδες πρέπει να ήταν μια καταγγελία εξέβρεσης κρεβατιού σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έβρισκε πουθενά ο άνθρωπος, έχασε την πεθερά του. Γιατί ήταν κρατημένες, υποτίθεται, για τον κορονοϊό. Για τον κορονοϊό, ναι. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ θεωρητικό σχήμα. Το φτάνουν, δεν φτάνουν. Το φτάνουν, δεν φτάνουν, είναι θεωρητικό. Φτάνουν όταν φτάνουν. Θα σας πω το εξής. Όχι, θα σας πω το εξής. Δεν είναι μόνο θέμα των εντατικών και αυτές που προορίζονται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων κρουσμάτων COVID. Πρόκειται για μια βασική επιλογή που θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θυμάμαι ότι στις αρχές της κρίσης είχαν καταγραφεί 32.000 κενά
στα δημόσια νοσοκομεία. Είτε αφορούν διοικητικό προσωπικό, είτε γιατρούς. Θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν ένα μέρος των χρημάτων αυτών που είπατε, από το περιβόητο ταμείο, το ευρωπαϊκό, σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορέσουμε στον πρωτογενή τομέα να βαδίσουμε σε ένα μοντέλο όπου να μην εισάγουμε αποκλειστικά φυτοφάρμακα, λιπάσματα και φυτικό κεφάλαιο, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε εδώ πέρα μονάδες που θα τροφοδοτούν τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε ό,τι πουλάμε να μην το επαναξαγάγουμε μέσα από εισαγωγές. Κύριε Σκουρλέτη, θέτω ερωτήματα τα οποία ξέρετε, είναι πολύ κρίσιμα. Τα ακούω ως πολιτική τοποθέτηση τα ερωτήματα. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, θα ήταν η παράληψη πολύ μεγάλη από την πλευρά μας. Στο θέμα με τους Τούρκους, τι κάνουμε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα φαίνεται να δέχεται παρεμβάσεις έξωθεν να οδηγηθεί προς ένα διάλογο, τον οποίο δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι ελέγχουμε εμείς ως περιεχόμενο, ως ατζέντα. Εσείς, όπως διαβάζετε το πολιτικό σκηνικό, πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το διάλογο, πρέπει να στυλώσει τα πόδια, πρέπει να τον αρνηθεί? Και πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα στάση της Ελλάδας και τη σκηνή που έχει κάνει? Θα σας πω ότι η κυβέρνηση ξύπνησε εντός εισαγωγικών πολύ αργά. Δηλαδή αφού προηγουμένως παρακολουθούσε παθητικά μια σειρά κινήσεις εκ μέρους της τουρκικής πλευράς. Είμαι σαφώς υπέρ του διαλόγου. Αλλά θα πρέπει να αποτελεί στοιχείο της στρατηγικής σου διάλογος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θες και εσύ ως χώρα για να εξυπηρετήσεις τελικά τα συμφέροντά σου. Δεν συμφωνώ, για παράδειγμα, με αυτό που άκουσα παρακολουθώντας κάποια στιγμή την εκπομπή σας, που αναφερθήκατε σε μια παροιμία: τι πας να κάνεις στο παζάρι εάν δεν θέλεις να πουλήσεις κάτι? Δεν πουλιάζει, να αγοράζεις, στο παζάρι τη ζητάς. Δεν είναι έτσι στην διπλωματία. Η διπλωματία σημαίνει μια διαρκής προσπάθεια κινήσεων στη διεθνή σκακέρα, σύναψη συμμαχιών και προφανώς μια επιλογή διαλόγου. Διαλόγου για την ειρήνη, διαλόγου για την επίλυση των ζητημάτων. Έτσι δεν είναι? Και αυτά αποτυπώνονται σε συμφωνίες. Αν η χώρα μας γνώριζε τα προηγούμενα χρόνια μια κατάσταση ειρήνη σε σχέση με την Τουρκία, είναι ακριβώς διότι υπήρχαν ισχυρές συνθήκες και αυτές προκύψαν κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Άρα μην υποτιμούμε την ανάγκη του διαλόγου. Αυτό άλλωστε είναι το ισχυρό μας όπλο. Την καλημέρα μας. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Να είστε καλά.